Στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, όπω είχε αρχικά προγραμματιστεί, θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγί Περντογάν στι 7 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασία Ελλάδα-Τουρκία και κυριαρχεί έντονο προβληματισμό ω προ το που αποσκοπεί ο Τούρκο Πρόεδρο. Σημειώνεται πω τον Τούρκο πρόεδρο θα συνοδεύσει μεγάλο αριθμό υπουργών του, καθώ θα έχουν συναντήσει και με του ομολόγου του για να υπογράψουν σχετικέ συμφωνίε. Αυτό που ανησυχεί είναι το γεγονό ότι τα τουρκικά μέσα μαζική ενημέρωση λένε ότι η Ελλάδα συμφώνησε να μην διεξάγει ασκήσει και αναχαιτήσει τουρκικών μαχητικών μεταξύ 6 και 10 ναυτικών μιλίων. Κάτι που σημαίνει πω αποδέχεται εν τη πράξη πω τα χωρικά τη ύδατα και ο εναέριο χώρο τη θα οριοθετούνται όπω ακριβώ επιθυμεί η Άγκυρα. Ωστόσο, η ελληνική κυβέρνηση το διαψεύδει κατηγορηματικά μέσω του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη, ο οποίο είπε ότι δεν υφίσταται τέτοιο θέμα παραπέμποντα τον κατάλογο του 2010 για το περιεχόμενο των συνομιλιών. Υπενθυμίζεται πω οι δύο ηγέτε συναντήθηκαν το Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, παρουσία των Υπουργών Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και Χακάν Φιντάν. Μετά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, ο Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε μεταξύ άλλων: Είχαμε μια παραγωγική συζήτηση με τον πρόεδρο Ερντογάν, παρουσία των υπουργών εξωτερικών και των διπλωματικών μα συμβούλων. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ώστε να εμβαθύνουμε το θετικό κλίμα στι ελληνοτουρκικέ σχέσει, το οποίο έχει εγκαθιδρυθεί του τελευταίου μήνε. Με τη σειρά του ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπτα Γή Περντογάν, μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη ανέφερε σε ανάρτησή του στο ΕΚΣ. Μακάρι η συνάντησή μας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να είναι επωφελής για τη χώρα και την περιοχή μας.